Καταρχήν να πούμε ότι η θεραπεία για το Πάρκινσον υπάρχει. Διαθέτουμε σήμερα πολλά φάρμακα για να βοηθήσουμε τα συμπτώματα των ασθενών με την νόσο, τα οποία είναι αποτελεσματικά και βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει δυστυχώς ακόμα μία θεραπεία η οποία μπορούμε να πούμε ότι θα σταματήσει ή θα επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο την εξέλιξη της νόσου. Παρ' όλα αυτά, τα συμπτωματικά φάρμακα που διαθέτουμε βοηθούν τους ασθενείς και τα συμπτώματά τους με αποτέλεσμα να τους εξασφαλίζουν μια καλή ποιότητα ζωής. Το πότε θα ξεκινήσει ένας ασθενής με τη θεραπεία και ποια θεραπεία θα είναι αυτή είναι καθαρά εξατομικευμένο. Δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες για όλους τους ασθενείς. Ανάλογα με την ηλικία έναρξης της νόσου, ανάλογα με τα συμπτώματα του κάθε ασθενούς που διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή, ο κάθε ασθενής οφείλει να συζητά με τον γιατρό του για αυτά και να αποφασίζουν από κοινού για το ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία για το συγκεκριμένο ασθενή και πότε αυτή πρέπει να ξεκινήσει. Σε γενικές γραμμές, τα φάρμακα που διαθέτουμε στην αρχή για την θεραπεία στην αρχή της νόσου είναι φάρμακα τα οποία στοχεύουν στην αντικατάσταση μιας ουσίας που λείπει στον εγκέφαλο στους ασθενείς με νόσο Πάρκινσον, δηλαδή της ντοπαμίνης. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δηλαδή, τα φάρμακα που διαθέτουμε επηρεάζουν τα επίπεδα της ντοπαμίνης στον εγκέφαλο, τα οποία τείνουν να είναι λιγότερα από ό,τι σε έναν άνθρωπο που δεν έχει νόσο Πάρκινσον. Το πιο ισχυρό από όλα αυτά τα φάρμακα που διαθέτουμε είναι η λεβοντόπα, η ίδια η ντοπαμίνη. Στην ουσία αντικαθιστούμε απευθείας την ουσία που λείπει. Είναι το πιο ισχυρό και το πιο αποτελεσματικό μας φάρμακο. Αυτό ανακαλύφθηκε περίπου 50 χρόνια πριν από έναν Έλληνα επιστήμονα και πραγματικά άλλαξε δραματικά την πορεία των ασθενών με την νόσο, βελτιώνοντας σαφώς την ποιότητα ζωής τους. Εκτός από τη λεβοντόπα, έχουμε στη διάθεσή μας μια πληθώρα άλλων φαρμάκων, τα οποία χρησιμοποιούμε για να ανακουφίσουμε τα συμπτώματα της νόσου στον κάθε ασθενή. Αυτό που είναι σημαντικό να γίνει σαφές είναι ότι το ποια αγωγή θα ακολουθήσουμε και σε ποιο σημείο, πότε δηλαδή θα ξεκινήσουμε την αγωγή στον κάθε ασθενή, είναι εντελώς εξατομικευμένο. Εξαρτάται από τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, από τα συμπτώματά του, από την ηλικία έναρξη της νόσου κτλ. Και αυτό γιατί η νόσος είναι διαφορετική σε κάθε ασθενή. Έχει πολλά και διαφορετικά πρόσωπα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για τον ασθενή να συζητά με τον νευρολόγο του, με τον γιατρό του, σε κάθε επίσκεψη όλα τα προβλήματα που έχουν προκύψει, ώστε να βρίσκεται η βέλτιστη θεραπεία για το συγκεκριμένο ασθενή σε κάθε στάδιο της νόσου.